ακολουθείται καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από μακρινές αποστάσεις. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Τσάκωνας. Κύριε Περιφερειάρχη, μας εκπλήσει το εξής πράγμα. Ότι συντηρούμε τόσες γέφυρες στο Εθνικό Δίκτυο. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν υποδομές, να υπάρχει ένα τέτοιες υποδομές, τέτοια εργαλεία που το Υπουργείο βασικά έχει τους δρόμους, δική του ιδιοκτησία είναι και πρέπει να μετράνε τακτικά. Ή στο Πανεπιστήμιο να μην υπάρχουν τέτοια όργανα για να τρέξουμε Ευχαριστώ. τώρα τελευταία ώρα που θα Ευχαριστώ, το κύριε βρούμε και τι θα Τσάκωνα. βρούμε. Σύνολο ερωτήσεις, άλλες ερωτήσεις υπάρχουν? Ναι, κύριε Περιφερειάρχη, αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Μια σύντομη ενημέρωση από τα τελευταία δεδομένα από τον καθηγητή τον κύριο Κατάκαλο στο ενημερωτικό ως προς τα ευρήματα μέχρι σήμερα από τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί βρέθηκε ότι η ρογμή στην γέφυρα στο σημείο αυτό του προβόλου οφείλεται στην έλλειψη οπλισμού. Είναι, όσοι καταλαβαίνετε, είναι εγκληματικό αυτό που συνέβη κατά την στιγμή της κατασκευής του έργου. Ναι, από την κατασκευή της δεν τοποθετήθηκε αυτός ο οπλισμός ο μεταλλικός στο σκαλοπάτι ακριβώς του προβόλου, στο καταληκτικό του σημείο που δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από το κατάστρωμα και από την σταδική καταπώνηση έχει προκληθεί ρογμή. Επίσης, είχε αφαιθεί κατά το καλούπομα στο χτίσιμο των κεφαλών του προβόλου 7 κεφαλές που προεκτείνονταν ο πρόβολος στον 6ο προς 7ο σπόνδυλο. Είχε αφαιθεί ένα ξύλο του καλουπιού και αυτό τραβούσε υγρασία από πάνω και είχε ως αποτέλεσμα την οξύδωση των δύο τενόντων και αυτό είναι ανεπίτρεπτο και έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Και έχει τοποθετηθεί ένα ρογμόμετρο το οποίο μας δείχνει κάποια ένδειξη ως προς τη συμπεριφορά της γέφυρας. Αυτό το ρογμόμετρο θέλουμε να το συμπληρώσουμε με το ψηφιακό για να είναι ακόμα μεγαλύτερη και σε περισσότερα σημεία παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Οι πρώτες καταγραφές δείχνουν ότι έχουμε μία διεύρυνση. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Και θα πρέπει να πάω τώρα στο γραφείο να μιλήσουμε με τους καθηγητές να δούμε τι γίνεται. Οπότε θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε να φύγω γιατί είναι Φυσικά. δύσκολα. Φυσικά. Εύχομαι να τα καλύτερα. Λοιπόν, Ναι, πριν φύγει ο Περιφερειάρχης, να παρακαλέσουμε λίγο να μεταφέρετε και στους καθηγητές να έχουμε μια γραπτή έκθεση για το φαινόμενο της γέφυρας. Κάτι γραπτό. Ωραία. Επί της ψηφοφορίας ομόφωνα.